Να πάμε πρώτα μία στον Ασπρόπυργο που μας περιμένει. Βεβαίως. Μιχάλης Τεζάρης, παρακαλώ. Γιατί έχουμε αυτό το θέμα τώρα με το εργοστάσιο πλαστικού που έκαιγε όλη νύχτα. Η εικόνα βεβαίως είναι εντελώς διαφορετική. Έχει σβήσει φωτιά. Δεν ξέρω πώς αναπνέεται ωστόσο, Μιχάλη. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν λίγο. Καλημέρα και πάλι από τον Ασπρόπυργο. Συνοψίζω για όσοι έχουν ανοίξει τώρα στους τηλεοπτικούς τους δέκτες. Καταρχάς, θα ανοίξουν κανονικά τα σχολεία εδώ στον Ασπρόπυργο, σύμφωνα με τον κύριο Κοσμόπουλο, αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, ο οποίος μας ενημέρωσε πως η τρομερή φωτιά η οποία εκδηλώθηκε με το μεγάλο θερμικό φορτίο σε 9.30 χθες το βράδυ εδώ στην Αγία Σοφία στον Ασπρόπυργο, είναι αποτέλεσμα πτώσης κεραυνού. Τώρα, ο Γιάννης Κούβαρς θα σας δείξει μία από τις τρεις αποθήκες, πραγματικά πολύ μεγάλες αποθήκες με πλαστικά, η οποία παραδόθηκε τελείως στις φλόγες. Ήταν πολύ μεγάλο θερμικό φορτίο προκειμένου ώστε να κατασβεστεί ή να περιοριστεί η πυρκαγιά. Μία πυρκαγιά η οποία έχει κάψει τουλάχιστον 5 στρέμματα εδώ στον χώρο του εργοστασίου. Μεγάλη καταστροφή. 5 στρέμματα, έκταση 5 στρεμμάτων είναι η. Που μέσα υπήρχαν σωλήνες, υπήρχαν πλαστικά, υπήρχαν χημικά. Τώρα ο Γιάννης θα γίνει οπτική μου για να μεταφερθούμε και λίγο παρακάτω. Να δείτε εδώ οι πυροσβέστες. Πραγματικά είναι κατάκοποι οι πυροσβέστες, 71 τον αριθμό, οι οποίοι έδιναν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες με 24 οχήματα. Οι άνθρωποι κυριολεκτικά έχουν καθίσει κάτω. Να τους συγχαρούμε, γιατί αυτοί είναι, τώρα θα έχουν να αντιμετωπίσουν και στα αστικά και τα δασικά περιστατικά. Έδιναν μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εδώ. Και τώρα με τον Γιάννη θα δείτε όλο την έκταση της καταστροφής εδώ στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Στο εργοστάσιο με τα πλαστικά, όλοι αυτοί οι σωλήνες που βλέπετε εδώ ήταν απλωμένοι σε όλο το μήκος του εργοστασίου. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να ελεγχθεί πυρκαγιά η οποία έχει ως έφλεκτη ύλη πλαστικά και χημικά. Δεν γινόταν να περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά. Τρεις αποθήκες καταστράφηκαν. Βλέπετε εκεί και οι εργαζόμενοι έχουν μπει μέσα σε αποθήκες. Προσπαθούν να μπουν τώρα. Θα σας δείξουμε λίγο. Και υπήρξε και κίνδυνος γρήγορης επέκτασης από ό,τι καταλάβαμε, Μιχάλη. Γι' αυτό έπεσαν και όλες οι δυνάμεις. Υπήρξε κίνδυνος επέκτασης. Έσπευσαν όλες οι δυνάμεις εδώ. Στάλθηκε μήνυμα από το 112 να μην βγουν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους λόγω του αερίου αυτού το οποίο εκλειόταν στον αέρα. Και όλα αυτά από ένα κεραυνό, Μιχάλη. Από τα χημικά. Ισχύει αυτό και όλα αυτά σύμφωνα με τον κύριο Κοσμόπουλο Δημήτρη. Η πρώτη εικόνα που υπάρχει από έναν κεραυνό ο οποίος έπεσε χθες κατά τη διάρκεια του Μιας και το ανέφερες, κάτσε να δούμε και το μήνυμα 112, γιατί δεν είναι και πολύ συνηθισμένο σε τέτοιες περιπτώσεις να έρχεται μήνυμα στο κινητό των κατοίκων της περιοχής. Ναι, είναι η τοξικότητα των καπνών, βέβαια. Υπήρξε σύσταση ακριβώς να κλείσουν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, όλα τα παράθυρα, τις πόρτες, προκειμένου να μην περνάει το νέφος και όλο αυτό μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Το έκαναν προφανώς. Ήρθε τώρα, σκέψουμε, στη νύχτα αυτό το μήνυμα. Το θυμόμαστε εμείς από τις καραντίνες. Υπήρχε και μεγάλος κίνδυνος. Αυτό σε τρομάζει πάντα, έτσι κι αλλιώς. Και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος επέκτασης και σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Κάτι το οποίο ευτυχώς αμετράπη χάρη στην παρέμβαση των πυροσβεστών και των εργαζομένων στους Δήμους, οι οποίοι ήρθαν να συνδράμουν τις προσπάθειές τους. Και όπως βλέπετε, η φωτιά εδώ ουσιαστικά έχει κατασβεστεί σε ύφεση μέσω του επίσημων του μερικού ελέγχου που αναμένουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία σε λίγη, φαντάζομαι, ώρα. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη, για το ρεπορτάζ.